βρισκόμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σε μια εκδήλωση που έχει σκοπό με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς που γίνονται σε όλη την Ελλάδα την ίδια ημέρα σε όλες τους δημόσιους χώρους ανά την Ελλάδα όπως είπα και αυτό το οποίο θα πρέπει να δείξουμε και να μάθουν οι πολίτες είναι ότι με τα χέρια μας και με βασικές και απλές κινήσεις μπορούμε να επαναφέρουμε έναν άνθρωπο στη ζωή όταν του συμβεί μια καρδιακή ανακοπή. Ο σκοπός της ενημέρωσης σήμερα από το ΕΚΑΒ είναι αυτό το οποίο αναφέραμε και πριν, ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε το πώς θα ενεργήσουμε. Θα πρέπει να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο, το θύμα, το οποίο έχει καταρρεύσει, να ζητήσουμε βοήθεια και να ξέρουμε να κάνουμε συμπιέσεις και εμφυσίσεις μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια. Είδαμε και πριν στην επίδειξη που έκανε η συνάδελφος και θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, διότι οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν για να δώσουν την βοήθεια στο άτομο το οποίο θα καταρρεύσει μέχρι να φτάσει ένας αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής ή εξειδικευμένη βοήθεια. Παρόλα αυτά, εμείς παραδίδουμε ως παράρτημα Λάρισας εκπαιδεύσεις σε φορείς, σε πολίτες, σε συλλόγους, μαθήματα BLS, δηλαδή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Οι πολίτες που επιθυμούν και οι φορείς μπορούν να απευθυνθούν στο ΕΚΑΒ ή στο τηλέφωνο που θα σας αναφέρω στο 2410-685-219 για να συνομιλήσουν με τον υπεύθυνο που βρίσκεται στο γραφείο εκπαίδευσης για να διοργανώσουν στο χώρο τους, εάν επιθυμούν, τέτοιου είδους εκπαίδευση. Μαζί μας σήμερα έχουμε και την ειδικότητα διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου που ανήκουν στα ΣΑΕΚ του Πανεπιστημιακού. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό, παρόλο που βρίσκονται εδώ, και ευχαριστούμε και τον κόσμο ο οποίος έρχεται και παρακολουθεί τέτοιου είδους σεμινάρια αυτή τη στιγμή που κάνουμε στην πλατεία και στα υπόλοιπα σημεία ανά την Ελλάδα.